Καλή συνάδελφοι, καλησπέρα. Να καλωσορίσω όσους είναι συνδεδεμένοι και όσους έρχονται ακόμα στην αίθουσα, ελπίζοντας ότι σύντομα θα είναι εδώ. Αλλά εμείς πρέπει να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού μας. Το σημερινό θέμα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφορά τις λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Είναι ένα θέμα που έχει δυσκολίες, έχει διαγνωστικές προκλήσεις. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που ο κ. Μπανταζίδης από το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο, που έχει εμπειρία και γνώση στο θέμα, είναι μαζί μας. Κ. Μπανταζίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Έστω και από απόσταση, γνωρίζω τους λόγους που είσαστε μακριά μας. Ξέρω ότι θα θέλετε να είστε εδώ, αλλά σας ευχαριστώ που έστω και με τις δυσκολίες που έχετε, βρίσκεστε μαζί μας και θα μας μεταφέρετε σε αυτό το δύσκολο κεφάλαιο, θα μας δώσετε ένα οδικό χάρτη για το πώς θα χειρίζεται κανείς αυτό το δύσκολο κομμάτι των λοιμώξεων του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σας ευχαριστώ και πάλι και ο λόγος είναι σε εσάς. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου να συμμετάσχω σε αυτή την ομάδα μαθημάτων το 2023-2024. Εννοείται ότι λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι εκεί αυτοπροσωπώς. Επιφυλάσσομαι για το μέλλον λόγω τώρα συνθήκων. Ούτως ή άλλως το ΑΧΕΠΑ αποτελεί χώρο στον οποίο εκπαιδεύτηκα ως ειδικευόμενος, οπότε έχω μνήμες από τα παλιά και πάντα στις μνήμες υπάρχει το συναίσθημα το θετικό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να ξεκινήσουμε. Όταν είστε έτοιμος, κάνετε share screen και ξεκινήστε. Okay. Λοιπόν, το σημερινό θέμα είναι ένα αρκετά ευρύ και δύσκολο, όπως είπε και ο κύριος καθηγητής, θέμα, το οποίο σίγουρα στην προσέγγιση του απαιτεί προσοχή και φυσικά όσο κανείς αποκτά εμπειρία μπορεί να χειρίζεται καλύτερα περιπτώσεις περιστατικών που υπάρχει διαφορική διάγνωση λοίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Τώρα, οι λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος μπορεί να αφορούν έτσι γενικά το εγκεφαλικό παρένχυμα, τα ημισφαίρια, το στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα, το νοτιό μυελό, εννοείται τις μήνυγες, αλλά και τα οπτικά νεύρα που αποτελούν προέκταση ουσιαστικά εγκεφαλικού παρενχήματος μαζί με τους οφθαλμούς μέσα στους οφθαλμικούς κόμφους. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε συνδυασμούς προσβολής κάποιων από τα ανωτέρω στοιχεία, όπως είναι ένα παράδειγμα η μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Οι λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι σοβαρές, έχουν υψηλή νοσηρότητα και θνητότητα, ενώ συχνά είναι τόσο επίγουσες και σοβαρές καταστάσεις που απαιτείται νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η διάγνωσή τους και η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση, γιατί σε πολλές περιπτώσεις έχουν επιπτώσεις μακροπρόθεσμα στην ποιότητα της ζωής των ασθενών, επειδή μπορεί να προκληθούν βλάβες μη αναστρέψιμες. Στη διάγνωση των λοιμώξεων του κεντρικού νευρικού συστήματος δεν είναι φυσικά μόνο η απεικόνηση. Ξεκινάει πρώτα από την κλινική εικόνα και από το ιστορικό του ασθενούς, από την πρόσφατη και την παλιότερη πορεία της υγείας του, ενώ φυσικά πολύ μεγάλη σημασία έχει ο εργαστηριακός έλεγχος, αιματολογικές εξετάσεις, εξετάσεις μικροβιολογικές, καλλιέργειες, όπως και του ένι και επιχρησμάτων, φαρυγγικών κτλ. Εδώ εμάς φυσικά μας ενδιαφέρει κυρίως το κομμάτι του απεικονιστικού ελέγχου, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επικοινωνία μεταξύ των ειδικοτήτων, όπως άλλωστε και στις περισσότερες των περιπτώσεων, προκειμένου να περιοριστεί το εύρος διαφορική διάγνωση, είναι πολύ σημαντική η κλινικο-απεικονιστική προσέγγιση των περιστατικών. Όσον αφορά τώρα τον απεικονιστικό έλεγχο, η αξονική τομογραφία είναι συνήθως εξέταση της πρώτης εκτιμήσεως,
στα πλαίσια των επιγόντων, με το που προσέρχονται οι ασθενείς, γιατί έχει και ευρύτερη διαθεσιμότητα, είναι πιο γρήγορη εξέταση, ευκολότερη η χρήση της ασθενής που είναι βαρέως πάσχοντες, όπως επίσης και είπαμε και στα πλαίσια των επιγόντων. Βοηθάει πολύ στον αποκλεισμό αιμορραγιών, ευρημάτων που σχετίζονται με αύξηση της ενδοκράνειας πίεσης, εγκεφαλικού ειδήματος, το να μην υπάρχει εγκολεασμός, όπως και φαινομένων μάζας. Πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της αξονικής τομογραφίας είναι η απεικόνηση των οστικών δομών και της ακεραιότητας αυτών, οπότε μπορεί να γίνει αποκλεισμός καταγμάτων σε ανθρώπους που έχουν κακώσεις ή που έχουν και κακώσεις, όπως επίσης μπορούμε να ελέγξουμε την κατάσταση των παραρρινίων κοιλωτήτων, των μαστοειδών κυψελών και του μέσου οτός, να εκτιμήσουμε αν υπάρχουν επασβεστώσεις στο εγκεφαλικό παρένχημα ή ενδοκράνεια γενικότερα, και πολύ χρήσιμη είναι η αξονική τομογραφία σε follow-up στις νευροχειρουργικές παρεμβάσεις, όπου μπορεί να έχουν τοποθετηθεί καθετήρες, σαντ κτλ. Ένα μειονέκτημα που το γνωρίζουμε φυσικά είναι η οντίζουσα ακτινοβολία, οπότε πάντα υπάρχει ένα πέναλτι στην υπέρμετρη χρήση της. Η μαγνητική τομογραφία τώρα είναι πολύ ανώτερη στην ιστική διακριτική της ικανότητα, οπότε μπορεί να εκτιμήσει πολύ ακριβέστερα τις βλάβες του κεφαλικού παρενχήματος, του νοτιού μυελού και των μηνύγκων, όπως και του οστικού μυελού που δεν μπορούμε να δούμε σχεδόν καθόλου να τον εκτιμήσουμε στην αξονική τομογραφία. Οι σημαντικότερες από τις ακολουθίες που χρησιμοποιούνται είναι η FLAIR, οι ακολουθίες διάχυσης, οι TAF2 και οι Gradient Echo ακολουθίες, όπως και οι ακολουθίες TAF1, πριν και μετά την ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαστικού, και σε κάποιες περιπτώσεις βοηθάει η μαγνητική φασματοσκοπία, αν βέβαια είναι διαθέσιμη ανάλογα με το μηχάνημα και τα πρωτόκολλα που έχει. Δεν έχει φυσικά η οντίζουσα ακτινοβολία. Να πούμε τώρα λίγο γενικά ποιες είναι οι οδοί της λίμωξης. Η κλασικότερη είναι η αιματογενής διασπορά, βακτηριεμία, η αιμία κτλ. Άλλη πολύ σημαντική οδός λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι από γειτονεύουσες παραρρίνιες κοιλώδες, από το μέσο ους ή από τις μαστοειδείς κυψέλες, τα οποία είναι και συχνότερα σε παιδιά ή όταν υπάρχει κάκωση με κάποιο κάταγμα είτε της βάσης του κρανίου είτε του σπλαχνικού κρανίου. Άλλη περίπτωση είναι τα σεπτικά έμβολα, αν υπάρχουν εστίες, παράδειγμα ενδοκαρδίτιδας, αν έχει ο ασθενής. Επίσης μπορεί να είναι επιμόλυνση μετά από νευροχειρουργικές επεμβάσεις σαν επιπλοκή ή να είναι μόλυνση καθετήρων, βαλβίδων, κοιλιοπεριτοναϊκών παροχετεύσεων κτλ. Άλλη μία σημαντική οδός που σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ συχνή είναι διαμέσου της πορείας των κρανιακών νεύρων. Αυτό το κάνουν πιο συχνά οι. Άλλη οδός λίμωξης είναι λόγω φλεγμονής μαλακών μορίων κρανίου, παράδειγμα κόγχου ή κάποιας περιοχής πτερυγοειδούς βόθρου ή οτιδήποτε, και μπορεί να γίνει επιμόλυνση και συνακόλουθα θρόμβωση φλεβών που έχουν αναστομώσεις με φλεβικά στελέχη ενδοκράνεια, όπως για παράδειγμα είναι η σιραγκώδης κόλπη, και από εκεί να επεκταθεί η φλεγμονή και σε άλλα στοιχεία του κεντρικού νευρικού συστήματος. Όσον αφορά τη σπονδυλική στήλη, φυσικά κλασική περίπτωση είναι η σπονδυλοδισκίτιδα ή η σπονδυλίτιδα, όπου μετά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να προκύψει ενδοκαναλική επέκταση. Και προδιαθεσικοί παράγοντες είναι, αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις, υπάρχει η δισχυδής ράχη και η μηνυγκομυελοκή. Μια σχηματική, ας πούμε, αναπαράσταση, όπου φαίνεται η τοπογραφική εντόπιση των λοιμωδών βλαβών. Βλέπουμε εδώ, το A, ας πούμε, είναι τα μαλακά μόρια του επικρανίου, το B είναι το περιόστεο, το C είναι η διπλόη, το D αντιπροσωπεύει τη σκληρά και το E αντιπροσωπεύει την αραχνοειδή μήνυγκα. Και σχηματικά εδώ με το 1 φαίνεται με πράσινο μια επισκληρίδια συλλογή, απόστημα εμπίημα, με 2 το υποσκληρίδιο εμπίημα, με 3 φαίνεται η προσβολή των λεπτομηνύγκων, που φαίνεται ότι μπαίνουν και μέσα στις άβλακες,
Και με το 4 είναι η προσβολή του εγκεφαλικού παρενχήματος που μπορεί να εξελιχθεί και σε αποστηματοποίηση. Ποια είναι τώρα τα λοιμωγόνα αίτια? Φυσικά είναι βακτήρια, ιοί, μύκητες και παράσιτα. Θα πρέπει όμως να τονίσουμε ότι τα ευρήματα, τα απεικονιστικά στις λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος δεν είναι ειδικά πάντα με το λοιμωγόνο μικροοργανισμό. Μπορούν λοιπόν να εμφανίζουν σημαντική αλληλοεπικάλυψη. Γι' αυτό και στην παρούσα παρουσίαση θα χρησιμοποιήσω μια ταξινόμηση με βάση τους κύριους τύπους των λοιμωδών αλλοιώσεων, τα λεγόμενα και μοτίβα. Τα κύρια λοιπόν πέντε μοτίβα είναι οι εξωαξονικές βλάβες, οι δακτυλιοειδώς εμπλουτιζόμενες βλάβες, οι βλάβες με κύρια εντόπιση στον κροταφικό λοβό και στα βασικά γάγκλια και οι βλάβες με κύρια εντόπιση στη λευκή ουσία. Με αυτή λοιπόν την ταξινόμηση θα κινηθούμε για να περιγράψουμε τις κυριότερες, συχνότερες, σημαντικότερες λοιμώξεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Στις εξωαξονικές βλάβες έχουμε το επισκληρίδιο και το επισκληρίδιο εμπίημα και την μηνυγκίτιδα, λεπτομηνυγκίτιδα καλύτερα. Ξεκινώντας με το επισκληρίδιο απόστημα, είναι πολύ συχνή περίπτωση επέκτασης από φλεγμονή παραρρινίων ή από τις μαστοειδείς κυψέλες. Αναφέρουμε ότι συνήθως έχει καλύτερη πρόγνωση γιατί είναι έτσι μια περιχαρακωμένη περιφερική φλεγμονή στο ενδοκράνιο, οπότε μπορεί ακόμα και συντηρητικά σε πολλές περιπτώσεις να πάνε καλά αυτές οι περιπτώσεις. Όσον αφορά τα απεικονιστικά ευρήματα, αποτελούν αμφίκριτες συλλογές με περιορισμό της επέκτασής τους από τις ραφές, με υγρικό περιεχόμενο που παρόλα αυτά έχει λίγο υψηλότερο σήμα στη σταφένα και φλερ εικόνες σχετικά με το κεφαλονοτίο υγρό, με περιορισμό της διάχυσης και με έντονο εμπλουτισμό της σκληράς μήνυγκας. Να αναφέρουμε εδώ ότι οι επισκληρίδιες, τα επισκληρίδια αποστήματα, ναι μεν περιορίζονται από τις ραφές, αλλά όχι και από τη μέση γραμμή που αποτελεί όριο το δρέπαν. Ένα παράδειγμα εδώ σε μαγνητική τομογραφία φιενικής μοίρας, αριστερά τα φαίνα ακολουθία με καταστολή του λίπους και χορήγηση ενδοφλεβίως σκιαγραφικού, βλέπουμε παθολογικό εμπλουτισμό στον α4 και α5 σπόνδυλο και παθολογικό μηνυγκικό εμπλουτισμό σε μία συλλογή που άρχεται και αντιστοιχεί στον επισκληρίδιο χώρο από τη βάση του α2 και μέχρι περίπου το α4-α5 μεσοσπονδύλιο διάστημα, η οποία εικόνα αντιστοιχεί σε ένα επισκληρίδιο απόστημα. Να σχολιάσουμε επίσης ότι στον συγκεκριμένο ασθενή φαίνεται υψηλό σήμα στις ταφ2 εικόνες στα σπονδυλικά σώματα. Δεν φαίνεται παθολογία σήματος ή εμπλουτισμού στο μεσοσπονδύλιο διάστημα, οπότε μιλάμε για σπονδυλίτιδα, αλλά όχι για σπονδυλοδισκίτιδα. Και επίσης να αναφέρουμε ότι εδώ προσπονδυλικά υπάρχει παθολογικό σήμα και βαθμός εμπλουτισμού και αδιόγκωσης των μαλακών μορίων στα προπαρασπονδυλικά μαλακά μόρια. Ένα τελευταίο στοιχείο επίσης είναι ότι αμυδρά διακρίνεται και ήπια αυξημένο σήμα σε αυτό το ύψος στο νοτιαίο μυελό ως επιαρχόμενης μυελοπάθειας. Πιθανότατα εκπιέσεως ή και από άλλες βλάβες, ίσως των αγκιακών δομών της περιοχής, λόγω της φλεγμονής. Το επισκληρίδιο εμπίημα τώρα. Συνήθως είναι από αιματογενή διασπορά, μπορεί να είναι από επέκταση φλεγμονής από παραρρίνια ή μαστοειδείς κυψέλες. Συχνά αποτελεί επιπλοκή μιας μηνυγκίτιδας, όπως επίσης μπορεί να είναι μετεγχειρητική επιπλοκή ή να είναι μια επιμόλυση ενός προϋπάρχοντος υποσκληρδίου αιματώματος. Έχει αντίστοιχους MR χαρακτήρες με το επισκληρίδιο εμπίημα, αλλά δεν περιορίζεται από τις ραφές και δεν περνάει τη μέση γραμμή. Αντίθετα με το επισκληρίδιο που μπορεί να την περάσει. Συνήθως απαιτούν νευροχειρουργική επέμβαση ή παροχέτευση για να έχουν οι ασθενείς ελπίδα για καλύτερη πρόγνωση. Ένα παράδειγμα είναι δύο κοντινές axial τομές ταφένα ακολουθίας μετά από ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαστικού. Βλέπουμε μεταβέλη τις υποσκληρίδιες συλλογές, οι οποίες εμπλουτίζονται περιφερικά και βέβαια εκτός από μετωπιαία εδώ και εδώ, επεκτείνονται μέχρι και πίσω από την κυρτότητα του εγκεφαλικού ημισφαιρίου, ηνιακά.
Ένα επίσης στοιχείο είναι η κατάληψη σχεδόν πλήρης των μετοπιαίων κόλπων και ο παχυβλενογονικός εμπλουτισμός τους, που είναι ενδεικτικό ότι πιθανόν μιλάμε για μια επινέμεση φλεγμονής από τους μετοπιαίους κόλπους, που είναι αρκετά συχνό. Περνάμε στη μηνιγκίτιδα ή ακριβέστερα λεπτομηνιγκίτιδα, γιατί αφορά την αραχνοειδή και την χορειοειδή μήνυγκα. Αποτελεί φλεγμονή των λεπτομηνίγκων και του παρακείμενου ή και πιο απομακρυσμένα του εγκεφαλονεωτιαίου υγρού μπορεί να γίνει μεταφορά της φλεγμονής. Τα συχνότερα βακτήρια είναι ο στρεπτόκοκκος πνευμονίας, νεϊσέρια της μενιγκίτιδας και ο αιμόφυλος της ινφλουέντσας. Συχνά μπορεί να προκαλείται επίσης από φυματίωση ιούς ή μύκητες. Τα συμπτώματα είναι πυρετός, κεφαλαλγία, αυγενική δυσκαμψία, έμετη και φωτοφοβία, χωρίς να πρέπει να συνυπάρχουν όλα αυτά. Πολλοί από τους ασθενείς έχουν αρκετά λιγότερα από αυτά, αλλά λένε ότι 100% των ασθενών έχουν τουλάχιστον ένα από αυτά. Ο έλεγχος του εγκεφαλαιομετιαίου υγρού φυσικά μετά από σφαινοτία παρακέντηση παραμένει εξέταση αναφοράς, ενώ απεικονιστικά στις μήνυγκες έχουμε υψηλό σήμα στη φλερ ακολουθία και εμπλουτισμό στη ΣΤΑΦ1 μετά την εδωφλέβιο χορήγηση σκιαστικού. Και έχει αποδειχθεί ότι η φλερ ακολουθία μετά την εδωφλέβια χορήγηση σκιαστικού είναι ακόμη πιο ευαίσθητη σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποια κέντρα τη χρησιμοποιούν ως πρωτόκολλο, τη φλερ μετά το σκιαστικό. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν υψηλού σήματος στις φλερ εικόνες, ορόδεις συλλογές στον υποσκληρίδιο χώρο. Ενώ σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην δούμε και τίποτα. Να αναφέρουμε ότι απεικονιστικά είναι πολύ σημαντικότερη η ερεύνηση πιθανών επιπλοκών, όπως το υποσκληρίδιο εμπίημα, μια θρόμβωση φλεβικών ή και αρτηριακών στελεχών στην περιοχή ως επιπλοκή. Οπότε μπορεί να έχουμε και ισχυμικό έμφρακτο. Μπορεί να προχωρήσει σε εγκεφαλίτιδα και σε απόστημα, σχηματισμό αποστήματος, ή ακόμα να προκληθεί η κοιλιίτιδα, φλεγμονή δηλαδή του επενδύματος του κοιλιακού συστήματος και υδροκέφαλος. Μία περίπτωση μηνυγκίτιδας, αριστερά έχουμε φλερ ακολουθία, χωρίς εδωφλέβιο χορήγηση σκιαστικού. Βλέπουμε πάρα πολύ πολύ έντονα και διάχυτα υψηλό σήμα στις λεπτομήνυγκες αμφωτερόπλευρα και βλέπουμε επίσης εδώ μια υποσκληρίδια ορόδη συλλογή αμφωτερόπλευρα με υψηλό σήμα, η οποία αντίστοιχα στην διπλανή εικόνα που είναι τα φένα με εδωφλέβια χορήγηση σκιαστικού, φαίνεται ότι δεν εμφανίζει αξιόλογο εμπλουτισμό. Πρόκειται για ορόδη συλλογές, οι οποίες έχει βρεθεί ότι είναι από την διήθηση πρωτεϊνικού υλικού λόγω της φλεγμονής των μηνύγκων στον υποσκληρίδιο και στον χώρο της αραχνοειδούς και της αραχνοειδούς μήνυγκας, οι οποίες υποστρέφονται πάρα πολύ γρήγορα όταν υπάρχει κατάλληλη θεραπευτική αγωγή. Βλέπουμε επίσης εδώ, μετά την εδωφλέβια χορήγηση σκιαστικού, τον εμπλουτισμό τον επιτεταμένο κυρίως δεξιά των λεπτομηνίγκων μέσα στις φλοιικές άβλακες και αριστερά στο ύψος της σχισμής του Σίλβιους και με τοποκροταφικά. Πάμε τώρα στις βλάβες που χαρακτηρίζονται ως δακτυλιοειδώς εμπλουτιζόμενες. Σε αυτές ομαδοποιούνται το εγκεφαλικό απόστημα, το φυμάτωμα, η νευροκυστική έρκωση, η ασπεργύλωση και η τοξοπλάσμωση. Όσον αφορά το εγκεφαλικό απόστημα, συνήθως προέρχεται από αιματογενή διασπορά, μπορεί όμως να είναι κατά συνέχεια λίμωξης από τα παραρρύνια ή μαστοειδείς κυψέλες κλπ. Μπορεί να είναι ενοφθαλμισμός από τραύμα ή επέμβαση κάποιου λιμωγόνου αιτίου ή να αποτελεί επιπλοκή μηνυγκίτιδας. Τα στάδια είναι αυτά που φαίνονται στη δεύτερη κουκίδα. Ξεκινάει ως εγκεφαλίτιδα, μετά προκύπτει κεντρική νέκρωση λόγω της φλεγμονής. Ο οργανισμός, προσπαθώντας να απομονώσει τη λίμωξη, σχηματίζει σιγά σιγά μία κάψα, όπου μετά καταλήγουμε στην κλασική πλέον απεικόνιση του αποστήματος σε χρόνο, πολύ χοντρικά, περίπου 2 εβδομάδες από την αρχική προσβολή του παρενχήματος. Η κάψα των αποστημάτων χαρακτηριστικά έχει χαμηλό σήμα στη ΣΤΑΦ2 και κάποιες φορές ελαφρά υψηλό στη ΣΤΑΦ1 εικόνες,
Αυτό ερμηνεύεται πιθανότητα λόγω παρουσίας ελεύθερων ριζών εντός μακροφάγων, λόγω προϊόντων διάσπασης της αιμοσφαιρίνης, ενώ έχει λεπτό και ομαλό δακτυλοειδή εμπλουτισμό, που είναι επίσης πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Εσωτερικά, το σήμα στα αποστήματα τυπικά είναι υψηλό. Επίσης, υπάρχει έντονος περιορισμός της διάχυσης, που απεικονίζεται ως υψηλό σήμα στις DW και χαμηλό έντονα στον χάρτη ADC. Μάλιστα, αυτή η εικόνα με το υψηλό σήμα στις DW εικόνες το χαρακτηρίζουν ως light bulb bright. Σε μερικές περιπτώσεις, ο εμπλουτισμός της κάψας προς την κατεύθυνση του εγκεφαλικού φλοιού είναι ελαφρά παχύτερος, ενώ γίνεται λεπτότερος προς την περιοχή του κοιλιακού συστήματος, αυξάνοντας τις πιθανότητες ενδοκοιλιακής ρήξης. Βέβαια, εννοείται μιλάμε για πιο ευμεγέθεις βλάβες, πιο ευμεγέθη αποστήματα. Αν λοιπόν συμβεί ενδοκοιλιακή ρήξη και φλεγμονή του κοιλιακού συστήματος, αυτή είναι μια επιπλοκή που αυξάνει τη θνησιμότητα μέχρι και 80%. Δεν θα δείξω εικόνα αποστήματος, επειδή έχουμε μετά στην παρουσίαση των περιστατικών, δεν θα γινόταν, ο χρόνος θα μας πιέζει. Πάμε κατευθείαν στο φυμάτωμα. Είναι η συχνότερη μορφή παρεγχηματικής προσβολής από μικροβακτηρίδιο της φυματίωσης στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορεί βέβαια να εμφανιστεί και ως εγκεφαλίτιδα ή ως μηνυγκοεγκεφαλίτιδα και σπάνια ως απόστημα. Επίσης, υπάρχει η χαρακτηριστική εικόνα της φυματιώδους μηνυγκίτιδας, κυρίως στις βασικές δεξαμενές, με επιπλοκές λόγω του επηρεασμού των αγκείων που πορεύονται στην περιοχή. Αιματογενής διασπορά έχουμε στις περιπτώσεις που είναι γνωστή πνευμονική φυματίωση. Συνήθως τα φυματώματα είναι πολλαπλά, συχνότερα είναι στην υποφλοιώδη λευκή ουσία. Είναι ποικίλου μεγέθους, μπορεί να φτάσουν από χιλιοστά έως εκατοστά. Ένα χαρακτηριστικό τους στοιχείο είναι ότι έχουν χαμηλό ταφδίο σήμα εσωτερικά, γιατί αποτελούν κοκκιώματα με την γνωστή τυροειδική νέκρωση που προκαλεί εφηματίωση. Σπανίως μπορούν να αποστηματοποιηθούν, όπως επίσης σε όψιμο χρόνο να καταστούν αδρά επασβεστομένο. Και εδώ δεν θα δείξω εικόνες, γιατί έχουμε στην παρουσίαση περιστατικά ενδιαφέροντα στο τέλος. Πάμε στην νευροκιστική έρκωση. Προκαλείται από την εντερική ταινία των χείρων, ταινία σόλιουμ. Είναι η συχνότερη λίμωξη από παράσιτα στο κεντρικό νευρικό σύστημα σε μία νοσοκατασταλμένα άτομα. Είναι η συχνότερη αιτία κρίσεων ε σε νεαρά άτομα στις αναπτυσσόμενες χώρες, δυστυχώς λόγω κακών συνθήκων υγιεινής. Η εντόπιση μπορεί να είναι στο κεφαλικό παρένχημα, στους παραχνοειδείς χώρους και στο κοιλιακό σύστημα, ενώ τα ευρήματα εξαρτώνται από την φάση στην οποία βρίσκεται το παράσιτο στην εξέλιξή του. Η πρώτη φάση είναι η κυστική, με μια κεντρική κύδα, είναι χαρακτηριστικό. Δεν έχει ελάχιστο ή καθόλου εμπλουτισμό σε αυτή τη φάση, ούτε περιεστιακό είδημα. Είναι σαν κύστης, μπορεί να έχουν μια μικρή κουκίδα στο εσωτερικό τους που αντιπροσωπεύει το μικρό παράσιτο. Η δεύτερη φάση είναι και η πιο χαρακτηριστική, είναι η κολοειδής, όπου εκεί παρατηρείται ο δακτυλοειδής εμπλουτισμός, το περιεστιακό είδημα άλλοτε άλλου βαθμού, ενώ στην οζόδη και κοκόδη φάση το τείχομα παχύνεται και το είδημα περιορίζεται. Η τελική φάση είναι συνήθως η επασβέστωση, οπότε προκύπτουν αρκετές ή πολλαπλές μικρές επασβεστώσεις που φαίνονται χαρακτηριστικά στην αξονική τομογραφία, αλλά και προκαλούν το γνωστό blooming στις gradient ακολουθίες. Σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες βλάβες όχι μόνο δεν εμφανίζουν περιορισμό της διάχυσης, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι τυπικό να εμφανίζουν αύξηση της διάχυσης με φωτεινό σήμα στις DW εικόνες, που τα βοηθάει στη διαφοροποίησή τους από τα αποστήματα. Κάποιες κύστης στα πλαίσια νευροκυστικής έρκωσης στους υπαραχνοειδείς χώρους παρατηρούνται σε πολλές περιπτώσεις τη σχισμή του Σίλβιους, όπως επίσης και στις βασικές δεξαμενές, όπου αν προκληθεί ρήξη δημιουργείται μηνυγκίτιδα στις βασικές δεξαμενές, αγκιίτιδα, και μπορεί να προκύψει μέχρι και ισχυμικό έμφρακτο στις
τροφοδοτούμενες από τα αντίστοιχα αγκαία περιοχές. Επίσης, η νευρικιστική έρκωση μπορεί να εντοπιστεί ενδοκοιλιακά σε ένα ποσοστό 20%. Δυστυχώς προτιμάει τον υδραγωγό του Σίλβιος και την τέταρτη κοιλία, με αποτέλεσμα να είναι πολύ πιθανή η πρόκληση αποφρακτικού υδροκεφάλου και αν κανείς δεν προσέξει να χρησιμοποιήσει τη φλερ ακολουθία, μπορεί να μην δει τίποτα στις υπόλοιπες. Η φλερ λοιπόν εδώ είναι η ακολουθία που θα μας δείξει τις βλάβες της νευροκυστικής έρκωσης ενδοκοιλιακά. Εδώ τώρα έχουμε κάποιες εικόνες από κυστική, κολοειδή και όψιμη φάση νευροκυστικής έρκωσης. Βλέπουμε στην πάνω σειρά τα φαίνα ακολουθία μετά από ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαστικού, όπου φαίνεται κυστική βλάβη με κάποιο μικρό μόρφωμα που διακρίνεται καλύτερα εδώ στη φλέρα ακολουθία, χωρίς αξιοσημείωτο εμπλουτισμό περιφερικά και χωρίς είδημα, με υψηλό σήμα στη σταφδίο και χαμηλό εσωτερικά, χαρακτηριστικό για κύστη στις φλέρ εικόνες. Στη δεύτερη σειρά, όπου είναι η κολοειδής φάση, βλέπουμε μια βλάβη με δακτυλοειδή τυπικό εμπλουτισμό, με ένα βαθμό περιεστιακού ειδήματος, με χαρακτηριστικά υψηλό σήμα στις ταφ2 εικόνες. Και στην όψιμη φάση, αριστερά εδώ βλέπουμε εικόνα αξονικής τομογραφίας, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η επασβέστωση της βλάβης, που είναι εδώ στον φλοιό, και στη διπλανή εικόνα είναι τα φαίνα ακολουθία axial μετά από ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαστικού και διακρίνεται ότι η βλάβη, παρόλο που έχει επασβεστωθεί, έχει ακόμη κάποια στοιχεία φλεγμονής, διότι εμπλουτίζεται δακτυλιοειδώς και βέβαια με παχύτερο τείχομα. Μια άλλη βλάβη που εντάσσεται σε αυτή την κατηγορία των δακτυλιοειδών εμπλουτιζόμενων είναι η περίπτωση της απεργύλωσης. Αυξημένη συχνότητα στους αναστροκατασταλμένους ασθενείς. Εννοείται, κύριες αιστείες λίμωξης είναι η παραρρήνη, η κόλπη και οι πνεύμονες. Οπότε έχουμε πρώτον αιματογενή διασπορά με συπτικά έμβολα ή επέκταση κατά γειτονία από τους παραρρήνιους κόλπους. Πολύ ψηλή νοσηρότητα και θνητότητα σε αυτούς τους ασθενείς. Υπάρχει μια τάση προσβολής των διατετρενουσών αρτηριών στα βασικά γάγκλια που τροφοδοτούν τα βασικά γάγκλια του θαλάμους και το μεσολόβιο. Οπότε η απεικονιστική εικόνα εξαρτάται από το πόσο βαριά νοσοκατασταλμένος είναι ο ασθενής. Σε μερικούς νοσοκατασταλμένους έχουμε βλάβες που είναι υπόπυκνες στην αξονική τομογραφία, με υψηλό σήμα στη ΣΤΑΦ2 και φλερ εικόνες στη μαγνητική τομογραφία, με ήπιο περιφερικό, συνήθως οδοντοτό ή με προσεκβολές εμπλουτισμό, μπορεί να είναι και δακτυλιοειδής σε κάποιες περιπτώσεις, και με παρουσία ήπιου αγγειογενούς περιοστιακού ειδήματος σε κάποιες από τις περιπτώσεις, πολύ όμως ήπιου και όχι απαραίτητα, δεν είναι δηλαδή απόλυτα χαρακτηριστικό. Να σημειώσουμε ότι εντός της βλάβης συχνά υπάρχουν πιθανά αιμορραγικά στοιχεία που απεικονίζονται ανάλογα στη ΣΤΑΦ1, gradient και λοιπά ακολουθίες, ενώ έχει βρεθεί ότι περιορισμός της διάχυσης μπορεί να παρατηρηθεί όχι στο εσωτερικό τόσο, όσο κυρίως στο τείχωμα και στις προσεκβολές του τείχωματος των βλαβών αυτών. Ένα παράδειγμα, πάνω αριστερά είναι ΤΑΦ2 ακολουθία axial. Αμέσως δίπλα είναι η αντίστοιχη τομή ΤΑΦ1 με ενδοφλέβιο χορήγηση σκιαστικού, όπου φαίνεται η βλάβη χαρακτηριστικά με κάπως λοβωτά όρια, χωρίς έντονο περιεστιακό είδημα, με, θα έλεγα, ελαφρά νομογενές ΤΑΦ2 υψηλό σήμα και με έναν περιφερικό εμπλουτισμό που είναι, έτσι όπως είπαμε, οδοντοτός με κάποιες προσεκβολές και όχι τόσο ομότιμος. Εδώ που είναι το βέλος είναι λίγο πιο παχύς. Χαρακτηριστικά σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε στην gradient ακολουθία που εδώ είναι σε coronal, σε στεφανιαίο επίπεδο. Βλέπουμε το blooming που κάνουν τα αιμορραγικά στοιχεία εντός αυτής της βλάβης, τα οποία μικροαιμορραγικά στοιχεία διακρίνονται εδώ με το μικρό βέλος στο εσωτερικό της στην ταφ2 εικόνα. Ενώ στο D έχουμε τον χάρτη ADC, όπου φαίνεται χαρακτηριστικά ο περιορισμός της διάχυσης στο τείχωμα περιφερικά της βλάβης. Περνάμε στην τοξοπλάσμωση. Είναι σε ασθενείς με AIDS η συχνότερη αιτία παρενχηματικής λίμωξης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Συνήθως έχει εντόπιση στην υποφλοιώδη λευκή ουσία στους θαλάμους και στα βασικά γάγκλια. Συνήθως οι βλάβες είναι πολλαπλές. Έχουν υψηλό σήμα στις ταφ2 εικόνες.
μερικές φορές χαμηλό κατά τόπους εσωτερικά ή περιφερικά στις ταφδίο εικόνες, πάλι λόγω πιθανών αιμορραγικών στοιχείων. Τυπικά δεν περιορίζει τη διάχυση. Έχει περιεστιακό είδημα. Επίσης, παρατηρείται δακτυλιοειδής περιφερικός εμπλουτισμός και το χαρακτηριστικό σημείο του έκεντρου στόχου, όπως θα δούμε στην εικόνα μετά, σε ένα ποσοστό περίπου 30% που είναι σχεδόν παθογνωμονικό. Μετά από κατάλληλη αγωγή, αναμένεται βελτίωση σε 2-3 εβδομάδες και πολλές φορές αυτές οι βλάβες επασβεστώνονται. Εδώ η διαφορική διάγνωση θα πρέπει να συμπεριλάβει το λέμφωμα, το οποίο όμως έχει καταρχήν έντονο περιορισμό της διάχυσης τυπικά, επεκτείνεται πολύ συχνά υποεμπεδηματικά και πολύ συχνά διηθεί ή αφορά και το μεσολόβιο, που δεν είναι τυπικά για την τοξοπλάσμωση. Έχουμε εδώ χαρακτηριστικά μία περίπτωση, όπου έχουμε ΤΑΦ2 εικόνα και ΤΑΦ1 μετά το σκιαστικό εικόνα στην πάνω σειρά, στο ίδιο επίπεδο. Φαίνεται ο εμπλουτισμός με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι περιφερικός δακτυλιοειδής και στο εσωτερικό, εδώ χαρακτηριστικά ηνιακά παραοβελία δεξιά, φαίνεται το χαρακτηριστικό σημείο του έκεντρου στόχου. Λιγότερο χαρακτηριστικά φαίνεται σε αυτή τη βλάβη εδώ στα βασικά γάγκλια. Εδώ επίσης φαίνεται στην βλάβη που είναι με το πιαίο λογό δεξιά, τα φαίναμε σκιαστικό και το ΣΕ. Ενώ στην πάνω σειρά φαίνεται επίσης το αρκετά έντονο περιεστιακό αγκιογενές είδημα πέριξ των βλαβών αυτών. Εδώ στο D είναι η ακολουθία DW, όπου φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιορισμός της διάχυσης σε αυτές τις βλάβες. Περνάμε τώρα στην άλλη κατηγορία βλαβών που αφορούν αυτές που εντοπίζονται κυρίως στον κροταφικό λοβό. Είναι σαν να λέμε ότι μιλάμε κυρίως για την ερπετική εγκεφαλίτιδα. Είναι πολύ τυπική απεικόνηση, αν και μπορεί να συμβεί και σε άλλες ιογενείς λοιμώξεις. Η ερπητική εγκεφαλίτιδα λοιπόν είναι πανενεργοποίηση του ιού, του απλού ιού, του έρπιτα στο γάγκλιο του τριδήμου και μέσω των μηνυγικών κλάδων αυτού υπάρχει επινέμεση του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αν αφαιθεί χωρίς θεραπεία ή δεν διαγνωστεί κατάλληλα η ερπητική εγκεφαλίτιδα, έχει μια υψηλή θνησιμότητα της τάξης του 70%. Κλινική εικόνα χαρακτηριστική πολλές φορές με κρίσεις έψιλον που ανθίστανται, με εστιακή νευρολογική σημειολογία και με πυρετό. Όπως είπαμε, η ταχεία διάγνωση με τη μαγνητική τομογραφία είναι πολύ χρήσιμη και το λέμε αυτό γιατί η εξέταση με PCR του εγκεφαλονοτιαίου υγρού δεν είναι 100% ευαίσθητη. Οπότε εδώ ανεβαίνει πολύ παραπάνω ο ρόλος της απεικόνησης. Οι βλάβες απεικονιστικά είναι συνήθως αμφωτερόπλευρες, όχι συμμετρικές, προσβάλλουν το έσω κυρίως τμήμα των κροταφικών λοβών και κυρίως αρχικά, την ίσο του ρέιλ, τις παραϋποκάμπιες έλικες και σε κάποιες περιπτώσεις τους το κατώτερο τμήμα των μετωπιών λοβών και λιγότερο συχνά τη γέφυρα. Έχουν οι βλάβες της ερπητικής εγκεφαλίτιδας σήμα υψηλό στις ΤΑΦ2 και φλερ εικόνες. Μπορεί να εμφανίζονται πετεχιώδη ή γυρλαντοειδή φλοιϊκά αιμορραγικά στοιχεία με την αντίστοιχη απεικόνιση στα ΤΑΦ1 και gradient ακολουθίες. Στις οψιμότερες φάσεις μπορεί στις πρώιμες να μην φανεί τόσο χαρακτηριστικά, παρατηρείται ανομοιογενής ή γυρλαντοειδής εμπλουτισμός. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν μέσα στις βλάβες αυτές περιοχές με περιορισμό της διάχυσης, που έχει βρεθεί ότι όταν υπάρχει περιορισμός της διάχυσης είναι αρνητικό στοιχείο προγνωστικό για την πορεία των ασθενών. Αν δεν υπάρχει, κάποιες μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς έχουν καλύτερη πρόγνωση. Θα μπορούσαμε να πούμε μια αδρή διαφορική διάγνωση από αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας ή από κάποιο διθυτικό γλίωμα και από άλλες βλάβες. Τρεις χαρακτηριστικές εικόνες. Αριστερά στο A είναι axial tomy flare, όπου φαίνεται πολύ έντονο υψηλό σήμα στην έσω επιφάνεια του δεξιού κροταφικού λοβού, που περιλαμβάνει και τον υπόκαμπο και την παραϋποκάμπια έλικα. Στην ίδια περιοχή φαίνεται τμηματικός ανομοιογενής, κυρίως περιφερικός στη συγκεκριμένη περίπτωση αμπλουτισμός, στην ΤΑΦ1 μετά την εδωφλέβιο χορήγηση σκιαστικού, ενώ διακρίνεται
Στην DW εικόνα, ο περιορισμός της διάχυσης σχεδόν σε όλη την έκταση της βλάβης, όπου σε αυτήν την ακολουθία διακρίνεται ότι υπάρχει και επέκταση της βλάβης και στο έσω τμήμα του αριστερού κροταφικού λοβού. Να περάσουμε σε βλάβες με κύρια εντόπιση στα βασικά γάγγλια. Ξεκινώντας με την κρυπτοκοκίαση, είναι μια μυκητιασική λίμωξη σε ασθενείς με HIV, AIDS. Οι καλλιέργειες του εγκεφαλονέου αιτίου υγρού και του αίματος είναι πολύ βοηθητικές, βγαίνουν θετικές και βρίσκεται ο παθογόνος μικροοργανισμός. Επεκτείνονται χαρακτηριστικά κατά μήκος των περιαγγειακών χώρων βιχορόμπιν και έτσι σχηματίζουν στην περιοχή των βασικών γαγκλίων αυτές τις κύστης ή αλλιώς ζελατινώδης ψευδοκύστης με υψηλό ταφ2 και χαμηλό ταφ1 σήμα, χωρίς εμπλουτισμό και με αυξημένη διάχυση στις DW εικόνες. Μπορεί να υπάρχει μηνυκικός εμπλουτισμός, μπορεί επίσης σε κάποιες περιπτώσεις να διακρίνονται δακτυλιοειδώς εμπλουτιζόμενα κοκκιώματα με προτίμηση στα χωριοειδή πλέγματα. Τρεις χαρακτηριστικές εικόνες όπου φαίνονται αυτές οι ζελατινώδεις ψευδοκύστης ως υψηλού σήματος βλάβες στην περιοχή των βασικών γαγκλίων αφωτερόπλευρα και σχετών συμμετρικά. Εδώ φαίνεται στη μεσαία εικόνα που είναι τα φαίνα μετά από ενδοφλέβιο χωρίς σχιαστικό ότι δεν υπάρχει αξιοσημείωτος εμπλουτισμός, όπως επίσης δεν διακρίνεται στην δεξιά εικόνα περιορισμός της διάχυσης της DW εικόνας. Μια άλλη ομάδα είναι οι βλάβες της τοξοπλάσμωσης που κάνουν βλάβες στα βασικά γάγκλια, αλλά επειδή την τοξοπλάσμωση την έχουμε αναφέρει ήδη στις δακτυλοειδώς εμπλουτιζόμενες λοιμώδεις βλάβες, δεν θα την ξανααναφέρουμε, θα περάσουμε στην νόσο του Creutzfeldt-Jakob. Είναι μια ταχεία εξελισσόμενη νευροεκφυλιστική νόσος που οδηγεί σε άνοια. Αποδίδεται μάλλον στη μολυσματική πρωτεΐνη πράιον, η οποία συνδέεται με τη σπογκώδη εγκεφαλοπάδια των βοηδών. Οι βλάβες έχουν υψηλό σήμα στην κεφαλή του κερκοφόρου πυρήνα και στο κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα στις φλερ και στις DW εικόνες λόγω περιορισμού της διάχυσης. Μπορεί να υπάρχουν και στο θάλαμο και τελειοειδώς στον εγκεφαλικό φλοιό. Μια περίπτωση όπου φαίνεται αριστερά η φλερ εικόνα με το βέλος, κεφαλή του κερκοφόρου πυρήνα και το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα με υψηλό σήμα και λιγότερο από την αριστερή πλευρά, όπου στην άλλη εικόνα που έχουμε τη DW εικόνα φαίνεται φωτεινά, με φωτεινό σήμα εδώ ο περιορισμός της διάχυσης. Περνάμε στις βλάβες, οι οποίες έχουν κύρια εντόπιση στη λευκή ουσία. Πρώτη από αυτές θα αναφέρουμε την εγκεφαλοπαίθεια από τον HIV. Είναι μια προοδευτική νευροεκφυλιστική νόσος, προσβάλλει τα μονοκύτταρα και τα κύτταρα της μικροβλίας, με συνέπεια την απώλεια μυελίνης, τον θάνατο νευρώνων και μετά ως επακόλουθο την ανάπτυξη αστροβλίας. Τα συμπτώματα είναι γνωσιακές και συμπεριφορικές διαταραχές και η άνοια, είναι το λεγόμενο AIDS Dementia Complex. Απεικονιστικά έχουμε την διάχυτη εγκεφαλική ατροφία με συμμετρικά υψηλό σήμα στις φλερ και τα αυτοδύο εικόνες τόσο στην περικυλιακή όσο και στην εντοβάθη λευκή ουσία χωρίς εμπλουτισμό. Οι βλάβες είναι σημαντικό να πούμε ότι δεν διακρίνονται συνήθως στις ταφένα εικόνες και να πούμε ότι ελπιδοφόρο είναι ότι έχει βρεθεί ότι η σοβαρότητα και η εξέλιξη αυτών των περιπτώσεων όταν δοθεί ισχυρή αντιρετροϊκή αγωγή υπάρχει περιορισμός της σοβαρότητας και της εξέλιξης σε μεγάλη πιθανότητα. Μια χαρακτηριστική περίπτωση HIV εγκεφαλοπάθειας. Αριστερά είναι τα ταφ2 εικόνα axial, όπου φαίνονται οι διάχυτες και συμμετρικές βλάβες στην περικυλιακή και τον εντοβάθη λευκή ουσία, με υψηλό σήμα, ενώ δίπλα στην ταφένα εικόνα, μετά την ενδοφλέβια χορήγησης και γραφικού, χαρακτηριστικά δεν διακρίνεται τίποτα. Να περάσουμε στην νόσο του Λάιμ, τη γνωστή νευρομπορελίαση. Προέρχεται από τη σπυροχέτη Μπορέλια μπουντοφέρη. Μεταδίδεται με τους κρότονες, τα γνωστά μας ακάραια τσιμπούρια. Είναι μια λίμωξη του κεντρικού νευρικού συστήματος που μπορεί να προκύψει είτε με αιματογενή διασπορά, είτε μέσω
των περιφερικών νεύρων, οπότε φτάνουμε σε μηνυγκοεγκεφαλίτιδα. Συχνότερα, απεικονιστικά βλέπουμε ταφδίο και φλερ υψηλό σήμα στην υποφλοιώδη λευκή ουσία, με προτίμηση τους μετοπίους λογούς. Μπορεί να υπάρχει λεπτομηνυγκικός εμπλουτισμός, όχι όμως τυπικά. Επίσης, χαρακτηριστικός είναι ο εμπλουτισμός των κρανιακών νεύρων, που θα μας βοηθήσει σε αυτές τις περιπτώσεις να κάνουμε μια διαφορική διάγνωση, παράδειγμα από πολλαπλή σκλήρυνση. Έχουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση, έχουμε στο A στεφανιαία ατομή περίπου στο ύψος του εγκεφαλικού στελέχους, όπου φαίνονται υψηλού σήματος βλάβες αμφωτερόπλευρα στην υποφλοιώδη λευκή ουσία, με τοπιαία, ενώ στις διπλανές εικόνες B και C, που είναι τα φαίνα μετά την εδωφλέβια χορήγηση και αγραφικού, φαίνεται πολύ έντονα, εδώ με το βέλος, ο εμπλουτισμός του τριδήμου, όπως επίσης και στην άλλη εικόνα, του 7ης και 8ης εγκεφαλικής συζυγίας αριστερά, που είναι λόγω της διήθησης των νεύρων αυτών, από όπου είπαμε ότι συνήθως επεκτείνεται προς κεντρικότερα. Να περάσουμε στην PML, προοδευτική πολυαισθητιακή λευκοεγκεφαλοπάθεια. Αποδίδεται στον, προκύπτει από τη λίμωξη με τον ιό John Cunningham. Μολύνονται τα ολιγοδεντροκύτταρα. Εννοείται ότι απαντάται σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς, με πιο συχνά ανοσοκατασταλμένους λόγω AIDS. Υπάρχει προοδευτική νευρολογική επιβάρυνση, ενώ απεικονιστικά βλέπουμε υψηλό σήμα τόσο στην περικυλιακή λευκή ουσία, όσο και στα U-fibers, στις TAF2 και FLAIR εικόνες. Στις TAF1, οι συγκεκριμένες βλάβες συνήθως είναι χαμηλού σήματος, που μας βοηθάει να διαφοροδιαγνώσουμε από την HIV εγκεφαλοπάθεια, όπως το αναφέραμε προηγουμένως. Οι βλάβες αυτές δεν εμπλουτίζονται. Έχουμε ένα παράδειγμα ασθενούς με PML, όπου φαίνεται πάνω αριστερά εικόνα αξονικής τομογραφίας χωρίς και αγραφικό, όπου στο βέλος φαίνεται υπόπυκνη περιοχή στην υποφλοιώδη λευκή ουσία με τοπία αριστερά, και αντίστοιχα η μαγνητική τομογραφία σε στεφανιαίο επίπεδο δείχνει το υψηλό σήμα αντίστοιχα στην ίδια περιοχή, ενώ στο ΣΕ είναι τα φαίνα μετά την εδωφλέβια χορήγηση σκιαστικού, δεν φαίνεται καθόλου εμπλουτισμός παθολογικός, αλλά σημειώνεται ότι υπάρχει το χαμηλό σήμα. Το D αφορά εξέταση επανελέγχου, follow-up, μετά από 3 μήνες στον ίδιο ασθενή, όπου δυστυχώς διακρίνουμε πόσο έντονη εξέλιξη έχει η συγκεκριμένη πάθηση σε αυτόν εδώ τον ασθενή. Να περάσουμε στην εγκεφαλίτιδα του κυταρομεγαλοειού. Πάλι μιλάμε για ασθενείς ανοσοκατασταλμένους. Συχνά η εξέλιξη της λίμωξης είναι πολύ γρήγορη και μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Ένα χαρακτηριστικό κλινικό στοιχείο που βοηθάει στη διαφορική διάγνωση είναι ότι σε 1/4 των περιπτώσεων συνυπάρχει πλεγμονή ραγοειδίτιδας του οφθαλμού, δηλαδή ραγοειδίτιδα του κυταρομεγαλοειού. Τώρα, όσον αφορά το απεικονιστικό κομμάτι, αφορά συνήθως τη φαιά ουσία και το επένδυμα του κοιλιακού συστήματος. Μπορεί να δίνεται η εικόνα της μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, όπως επίσης φλεγμονή εγκεφαλικών νεύρων, ή επίσης να προκύψει μυελίτιδα, φλεγμονή του νοτιαίου μυελού. Το συχνότερο όμως απεικονιστικό έβριμα είναι το υψηλό σήμα στις φλερ εικόνες υποεπενδυματικά και αντίστοιχος εμπλουτισμός, όπως βλέπουμε εδώ, στο παράδειγμα αυτό που έχουμε μια στεφανιαία ατομή φλερ ακολουθίας, φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά με υψηλό σήμα και λεπτοφυός, πώς περιγράφεται το επένδυμα και της τρίτης, αλλά και των πλαγίων κοιλιών, όπως δείχνουν και τα βέλη, ενώ στην από κάτω εικόνα, μετά την εδωφλέβιο χορήγηση σκιαστικού σε οβελιαίο επίπεδο, φαίνεται πολύ χαρακτηριστικά επίσης ο εμπλουτισμός του επενδύματος της πλάγιας κοιλίας. Και με αυτό τελειώνω την παρουσίαση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ολοκληρωμένη και πολύ αναλυτική και διδακτική παρουσίασή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Ήδη μας προειδεάσατε ότι κάποια από τα περιστατικά που θα δείξει η συνεργάτητά σας, η κυρία Ποδοπούλου, ολοκληρώνουν την παρουσίαση. Επομένως, ας τα παρακολουθήσουμε και μετά κάνουμε την όποια συζήτηση και δίνουμε την ευκαιρία σε συναδέλφους να ρωτήσουν. Καλωσορίζω λοιπόν την κυρία Ποδοπούλου. Γεια σας και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Το βήμα είναι σε εσάς, να δούμε τα περιστατικά και μετά θα το συζητήσουμε. Καλησπέρα σας. Να κάνω share screen. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Παπαδοπούλου Άννα και θα σας παρουσιάσω τα περιστατικά τα οποία έχουμε επιλέξει με τον κύριο Μπαλτατζίδη εξ αποστάσεως, καθώς βρίσκομαι στην Αθήνα για την εκπλήρωση του εξαμήνου επιλογής μου στην παιδοκτηνολογία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους επιμελητές μου στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι με επέλεξαν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να παρουσιάσουμε τα περιστατικά αυτά στα μεταπτυχιακά προγράμματα. Και ας μην μακρηγορώ και ας προχωρήσω στο πρώτο περιστατικό, το οποίο αφορά άντρα ηλικίας 22 ετών, ο οποίος προσήλθε με συμπτώματα ενδεικτικά δεξιάς πυραμιδικής συνδρομής και με γνωστή φυματίωση. Στη μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε παρατηρούμε περιοχή υψηλού σήματος της ΤΑΦ 2 και φλερ εικόνες στην φλική και στη φλοιτική και στην υποφλοιώδη λευκή ουσία, αριστερά μετωπιαία, χωρίς περιορισμό της διάχυσης, ωστόσο με έντονο μηνυκικό εμπλουτισμό και λιγότερο εμπλουτισμό του εγκεφαλικού παρεχήματος στην εν λόγω περιοχή. Η διάγνωσή μας στην εποχή αυτή της αναζωπήρωσης της φυματίωσης στην Ευρώπη με τα μεταναστευτικά κύματα, καθώς και σε συνδυασμό με τα απεικονιστικά ευρήματα, είναι αυτή της μηνυκοκεφαλίτιδας από φυματίωση. Στη διφορική μας διάγνωση θα πρέπει να συμπεριληφθεί το ισχυμικό έμφρακτο, στο οποίο ωστόσο θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος βαθμός περιορισμού της διάχυσης, γεγονός που δεν αναδεικνύεται στο δικό μας περιστατικό, καθώς και η οξία διάχυτη εγκεφαλομυελίτιδα, η οποία ωστόσο εμφανίζεται συνήθως πολυαισθητιακά με περιφερειακό ίδρυμα, περιαισθητιακό ίδρυμα, συγγνώμη, και συνήθως παρατηρείται σε νεαρούς ενήλικες με ιστορικό ιογενούς λίμωξης ή πρόσφατης επίκτησης σε ιστορικό πρόσφατο εμβολιασμού. Προχωρώ στο δεύτερο περιστατικό, το οποίο αφορά άντρα ηλικίας 37 ετών με παρατηνόμενο εμπείρετο από τον εργαστηριακό έλεγχο με ίγκρα τεστ θετικό, καθώς και με θετική μαντού. Ξεκινάμε με την απεικόνηση στο μαγνητικό τομογράφο με την ΤΑΦΕΝ ακολουθία. Ας τη δούμε. Στην οποία δεν απεικονίζονται κάποια εμφανώς παθολογικά ευρήματα. Συνεχίζουμε με την ΤΑΦ2 ακολουθία, όπου και παρατηρούμε κάποιες περιοχές παθολογικού σήματος, κυρίως στην παρεγκεφαλίδα, ίσως και αριστερά μετωπιαία. Συνεχίζουμε με τη φλερ, όπου και αναδεικνύονται περισσότερες περιοχές με παθολογικό σήμα υψηλό στην περιφέρειά τους, αριστερά μετωπιαία, καθώς και στην περιοχή της ευθείας έλικας, στο στέλεχος, καθώς και στην παρεγκεφαλίδα. Οι αιστείες αυτές γίνονται εντονότερες στην ΤΑΦ1 μετά την αηβιέχυση σκιαστικού, καθώς παρατηρούμε έντονο δακτυλιοειδή εμπλουτισμό τόσο στον υπερσκηνίδιο όσο και στον υποσκηνίδιο χώρο του εγκεφάλου. Η διάγνωσή μας και με βάση το ιστορικό του ασθενούς είναι αυτή των φυματωμάτων. Στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να συμπεριληφθούν οι μεταστάσεις, τις οποίες ωστόσο θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο αυξημένο σήμα στην περιοχή, στην παθολογική αυτή αιστεία, στις ΤΑΦ2 και φλερ εικόνες. Αν ήταν αιμορραγικές θα έπρεπε να υπάρχει και υψηλό σήμα στις ΤΑΦ1 εικόνες με έντονο δυσανάλογο περιστιακό ίδρυμα και βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει και κάποιο ιστορικό κακοήθεια στον ασθενή.
Επίσης, τα συμπτικά έμβολα, στα οποία θα έπρεπε να απεικονιστεί κάποιος βαθμός περιορισμού της διάχυσης και περιστιακό είδημα, καθώς και η νευρογκιστική έρκωση με πολλαπλές συνήθως εστίες υψηλού σήματος της TAF 2 εικόνες και τη χαρακτηριστική πτώση του σήματος της ακολουθίες gradient, ενδεικτικές της παρουσίας ασβεστίου. Το τρίτο περιστατικό αφορά γυναίκα ηλικίας 51 ετών, η οποία προσήρθε λόγω παρατηνόμενου εμπειρέτου με πρωτοεμφανιζόμενες επιληπτικές κρίσεις και έκπτωση επίπεδου συνείδησης. Από το εργαστηριακό έλεγχο αναδεικνύεται λευκοκυτάρωση με πολυμορφοπυρήνωση, αύξηση της ARP καθώς και της ταχύτητας καθίζησης των ερυθροκυτάρων. Στην αξονική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών, απεικονίζεται οειδής εστία περιοχή με υπέρπυκνη περιφέρεια και υπόπυκνη στο εσωτερικό της, με έντονο περιστιακό είδημα, το οποίο προκαλεί πιεστικά φαινόμενα επί του τριγώνου της αριστερής πλάγιας κοιλίας, καθώς και εξάλληψη των παρακείμενων υπαραχνοειδών χώρων. Μετά την IV έγχυση σκιαστικού, παρατηρείται έντονος δακτυλοειδής εμπλουτισμός της βλάβης. Στη μαγνητική τομογραφία που ακολούθησε, αναδεικνύεται πάλι η υποστρόγγυλη αυτή η βλάβη με υψηλό σήμα στο εσωτερικό της στις TAF 2 εικόνες, χαμηλό στις FLAIR εικόνες με έντονο περιστιακό είδημα και τη χαρακτηριστική πτώση του σήματος στην περιφέρειά της στις εικόνες gradient, στις ακολουθίες gradient και τον πολύ έντονο βαθμό περιορισμού της διάχυσης. Μετά την IV έγχυση παραμαγνητικής και γραφικής ουσίας, παρατηρείται έντονος δακτυλοειδής εμπλουτισμός. Η διάγνωσή μας δεν θα μπορούσε να είναι άλλη παρά αυτή του αποστήματος, όπως και διαπιστώθηκε διεγχειρητικά, με το υλικό αυτό στην καλλιέργεια, στο υλικό αυτό της καλλιέργειας να αναπτύσσεται στρεπτόκοκκος, και στην απεικόνιστη μετεχειρητική μετά την IV έγχυση σκιαστικού παρατηρούμε ότι δεν εντοπίζουμε κάποια εμπλουτιζόμενη εστία στην εν λόγω προναφερθήσα περιοχή. Στη διαφορική διάγνωση θα πρέπει να συμπληρωθούν οι πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς νεξοεργασίες του εγκεφάλου. Συνεχίζω με το τέταρτο περιστατικό, το οποίο αφορά άντρα ηλικίας 67 ετών με γνωστή κύρωση ύπατος, ο οποίος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μας σε κομματώδη κατάσταση απευδομάδος και στον οποίο νευρέθηκε γενικευμένη λεμφαδενοπάθεια. Από τον εργαστηριακό έλεγχο υπήρχαν ευρήματα υπερφλεγμονής και θετικά αντισώματα υπερενεργούς λίμωξης υπατήτηδας β. Στην μαγνητική τομογραφία παρατηρούμε συμμετρικές αμφωτερόπλευρες περιοχές υψηλού σήματος της TAF 2 και FLAIR εικόνες, στους θαλάμους και στο πίστιο σκέλος της έσω κάψας, καθώς και στην οπίστια επιφάνεια της γέφυρας και στα άνω παραγκεφαλιδικά σκέλη. Με περιορισμό της διάχυσης στις περιοχές αυτές, χωρίς όμως εμπλουτισμό μετά την IV έγχυση παραμαγνητικής και γραφικής ουσίας. Η διάγνωσή μας ως πρώτη σκέψη και με βάση το ιστορικό του ασθενούς θα ήταν αυτή της υπατικής εγκεφαλοπάθειας. Ωστόσο, στην οξία υπατική εγκεφαλοπάθεια θα περιμέναμε κάποιες περιοχές υψηλού σήματος στα βασικά γάγλια, στις TAF 1 εικόνες, γεγονός που δεν αντιστοιχεί με το δικό μας περιστατικό. Οπότε και μετά την επικοινωνία με τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι φρόντισαν να μας ενημερώσουν ότι ο ασθενής αυτός ανεβρέθηκε θετικό στον ιολογικό έλεγχο για τον ιό του Δυτικού Νείλου, η διάγνωσή μας ήταν εγκεφαλίτιδα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Στη διαφορική διάγνωση, εκτός από την οξία υπατική εγκεφαλοπάθεια, θα πρέπει να συμπεριληφθεί κάποια άλλη μορφή αυτοάνωσης εγκεφαλίτιδας, υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια, η δηλητηρίαση με κάποιον νευροτοξικό παράγοντα όπως το μονοξίδιο του άνθρακα ή το κυανίδιο, καθώς και με κάποιο μεταβολικό σύνδρομο που ωστόσο είναι πιο συχνό σε παιδιά και βρέφη. Ολοκληρώνοντας με το τελευταίο περιστατικό, το οποίο αφορά γυναίκα 52 ετών με λίμωξη COVID-19. Το περιστατικό αυτό είναι από το πρόσφατο παρελθόν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η γυναίκα αυτή νοσηλευόταν σε κομματώδη κατάσταση με στοιχεία φλεγμονής από τον εργαστηριακό της έλεγχο.
Στη μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε παρατηρούμε αμφωτερόπλευρες περιοχές υψηλού σήματος στις ΤΑΦ 2 και ΦΛΕΡ εικόνες, όχι τόσο συμμετρικές όσο το προηγούμενο περιστατικό, καθώς και αντίστοιχες συμμετρικές στην περιοχή των εγκεφαλικών σκελών. Δεν παρατηρήθηκε εμπλουτισμός μετά την έγχυση ενδοφλέβιας σκιαγραφικής ουσίας, αλλά ούτε και περιορισμός της διάχυσης. Η διάγνωσή μας στην περίοδο αυτή της πανδημίας ήταν εγκεφαλίτιδα από COVID-19, όπως και διαπιστώθηκε από την κλινική της εικόνα, τη βελτίωση της κλινικής της εικόνας, καθώς και την βελτίωση των επικονιστικών ευρημάτων στην επαναληπτική μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήθηκε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε για τα πολύ ωραία περιστατικά που μας δείξατε, αλλά και για τον πολύ καλό τρόπο παρουσίασης. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ας δώσουμε την ευκαιρία στους συναδέλφους που θα θέλουν κάτι να ρωτήσουν, είτε τον κύριο Πονταζίδη για την ομιλία του, είτε στην κυρία Παπαδοπούλου για τα περιστατικά που μας έδειξε. Ασφαλώς υπάρχει δυνατότητα και στους συναδέλφους που μας παρακολουθούν από μακριά να κάνουν ένα μνημείο τον εαυτό τους και να ρωτήσουν ή να σχολιάσουν, αλλά και από τους παρόντες. Οποιαδήποτε ερώτηση, οποιοδήποτε σχόλιο είναι καλοδεχούμενο. Κάποια ερώτηση, σχόλιο? Εφόσον δεν υπάρχει, να ευχαριστήσουμε και εσάς κύριε Πορτατζίδη και εσάς κύριε Παπαδοπούλου. Νομίζω ότι πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Με την έννοια ότι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο του κύριε Πορτατζίδη μας το παρουσιάσατε με ένα ολοκληρωμένο και ένα πολύ εύλυτο τρόπο, πολύ ενδεκτικό τρόπο. Επομένως, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και τους παριστάμενους. Ευχαριστώ και εγώ για την τιμή. Η δική μας χαρά και η δική μας τιμή. Και ούτε και σε εσάς, κύριε Παπαδοπούλου, καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, γεια σας. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.